διανύουμε μια πολιτική συγκυρία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα και να βγάλουμε συμπεράσματα αλλά και να συζητήσουμε πάνω στις εξελίξεις οι οποίες είναι πλούσιες, σύνθετες. Στείνεται ένα νέο πολιτικό σκηνικό, ένα νέο σκηνικό διπολισμού που καλεί το λαό μας να διαλέξει ανάμεσα σε ένα δίθεν μικρότερο κακό, έναν διπολισμό όμως που είναι κυριολεκτικά φτιαγμένος από τα παλιά σκάρτα υλικά, ταυτισμένος στις μεγάλες, στις ουσιαστικές επιλογές, όπως είναι αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, πάνω απ' όλα της κερδοφορίας για τους λίγους, που αυτές είναι που τελικά καθορίζουν τη δύσκολη καθημερινότητά μας, τη δύσκολη καθημερινότητα τη δική σας. Που όμως αυτός ο διπολισμός, προκειμένου να επιβιώσει, σκύνει ψεύτικες διαμάχες και στείνει πλαστές διαχωριστικές γραμμές. Τώρα λοιπόν που οι αυταπάτες για τον ΣΥΡΙΖΑ βούλιαξαν στο βούρκο της διαχείρισης μιας εχθρικής πολιτικής που εδώ και 4 χρόνια αποφασίζουν, ψηφίζουν, υλοποιούν φορτώνοντας ασήκωτα πλέον βάρη σε όλους μας, τώρα που το μη απ' τα ίδια, η Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζεται να διαδεχτεί τους κολοτούμπες που πάλιωσαν, τώρα που κυριολεκτικά γεμίσαμε από σουλατσαδόρους βουλευτές, πολιτικάντιδες, κόμματα, αναχώματα, πρόθυμους συγκυβερνήτες, τώρα ακριβώς είναι η ώρα να συζητήσουμε ανοιχτά πάνω στα προβλήματα των σπουδών και της εργασιακής προοπτικής, να συζητήσουμε για το πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα πράγματα, την εξέλιξή τους, τι προτείνει τελικά. Είναι μια συζήτηση που δεν γίνεται για ένα μέλλον που θα έρθει. Γιατί υπάρχει πείρα. Το μέλλον είναι εδώ. Είναι μια πραγματικότητα που τη ζείτε, την ξέρετε καλά. Είναι πρώτα απ' όλα η εργασιακή κόλαση για την νεολαία. Η χαμηλή μισθή, η απλήρωτη εργασία, οι εναλλαγές μικρών περιόδων απασχόλησης, υποαπασχόλησης, με μεγάλα διαστήματα ανεργίας, ευέλικτες ελαστικές μορφές, είναι η πραγματικότητα στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας που πλήττει ιδιαίτερα εσάς τους νέους από τα λαϊκά στρώματα. Είναι οι χιλιάδες νέοι που ψάχνονται να βρουν μια κάποια άκρη με το κυνήγι των προσόντων, ψάχνουν να βρουν μια κάποια άκρη στο εξωτερικό για αναζήτηση δουλειάς. Είναι προφανώς η κατάσταση στις σπουδές, στο ΠΑΔΑ, πιο συγκεκριμένα, όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αγαπητές φίλες και φίλοι, απευθύνεται καθαρά στους φοιτητές του ΠΑΔΑ, στο διδακτικό προσωπικό, στους εργαζόμενους και σας λέμε ότι η πείρα που έχετε είναι αρκετή για να συμφωνήσουμε ότι τα διλήμματα που θέτει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία και η Νέα Δημοκρατία από την άλλη είναι ψεύτικα. Αλήθεια. Για ποια πρόοδο και για ποια συντήρηση από την άλλη μεριά μιλάει η κυβέρνηση όταν συμφωνούν στα μεγάλα, τα βασικά, τα καθοριστικά, μήπως είναι καινούρια η προσπάθεια κατηγοριοποίησης σπουδών και αποφύτων που συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Μήπως είναι καινούρια τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά που γεννήκευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Όχι, φίλοι και σύντροφοι. Το νέο δεν μπορεί να είναι μια πολιτική που στρέφεται ενάντια στους νέους και τις ανάγκες τους. Αυτό είναι το παλιό, που πρέπει γρήγορα να τελειώνουμε μαζί του. Όχι, φίλοι και σύντροφοι. Ας μην ψάχνουμε λοιπόν τις διαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Τέτοιες δεν υπάρχουν. Να κάνουμε εμείς τη διαφορά. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρώην ΑΝΕΛ, προχώρησε αποφασιστικά ό,τι ξεκίνησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τη δίθεν ανατατοποίηση του 2001 επί ΠΑΣΟΚ, με τα σχέδια Αθηνά, το Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, σε μια ενιαία γραμμή, σε μια ενιαία στρατηγική. Θέλουν να περάσουν πάση θυσία την αλλαγή από επαγγελματικά δικαιώματα σε προσόντα. Να πληθύνουν τις κατηγορίες πτυχίων, τμήματων, αποφύτων, για να πιέζουν τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω. Να δημιουργήσουν μια μεγάλη δεξαμενή αποφύτων από όπου θα ψαρεύουν, πετώντας τους άλλους στην ανεργία. Η σημερινή κυβέρνηση προχωρά αποφασιστικά και ένα άλλο ζήτημα,
με αφορμή την πανεπιστημιοποίηση, την ευελιξία των νέων ιδρυμάτων, τη δυνατότητα δηλαδή, κλείνοντας ακόμα περισσότερο τη στρόφιγγα της κρατικής χρηματοδότησης, να απευθύνονται αυτά τα ιδρύματα σε ιδιώτες χορηγούς, σε επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτούν την έρευνα, τα μεταπτυχιακά, ακόμα και προπτυχιακά προγράμματα. Το ΠΑΔΑ, ήδη από τον Μάρτιο του 2018, είναι μια πραγματικότητα. Σαν έτοιμοι από καιρό, έχουν στήσει κυβέρνηση και διοικήσεις των δύο πρώην ΤΕΗ, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, με τα απρόσιτα δίδακτρα, κάποια ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ, τα διετή, που είναι κυριολεκτικά κατά παραγγελία του ΣΕΒ και άλλων μεγάλων βιομηχανιών, που θα δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, τα ιδιωτικής λειτουργίας ερευνητικά κέντρα, τις κάθε τύπου κολεγιές με τις μεγάλες εταιρείες που εκφράζονται στην έρευνα, στις πρακτικές, αλλά και στα ίδια τα προγράμματα σπουδών όπως κατατέθηκαν. Όλα αυτά είναι αναβάθμιση, λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ας μην ξεχνάμε ότι είχε τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας για τη δημιουργία του ΠΑΔΑ με αυτούς τους όρους και αυτές τις προϋποθέσεις. Αλήθεια, είναι αναβάθμιση όταν τα προβλήματα σπουδαστών, διδασκόντων και εργαζομένων όχι μόνο δεν ξεπεράστηκαν με την υποτιθέμενη αναβάθμιση, αλλά διωγγώνονται και παγιώνονται. Από το Μάρτι και μέχρι σήμερα είδαμε το ίδιο έργο να επαναλαμβάνεται. Με μεγαλύτερη μάλιστα σφοδρότητα. Σπουδαστές κυριολεκτικά κρεμασμένους από τα παράθυρα για να παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα και εργαστήρια. 3 με 4 σπουδαστές πάνω από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και αυτό είναι απαρχαιωμένο. Ανύπαρκτες εργαστηριακές υποδομές με αποτέλεσμα πολλά από τα εργαστήρια να μετατρέπονται κυριολεκτικά σε θεωρίες ή σε πειράματα καθέδρας. Αλήθεια, είναι αναβάθμιση όταν οι πρακτικές είναι στον αέρα, οι δηλώσεις μαθημάτων στον αέρα, με συνέπεια να μην ξέρουν οι σπουδαστές αν θα μπορέσουν τελικά να δώσουν εξεταστική και σε ποια μαθήματα, να κινδυνεύουν, ειδικά σε κάποια τμήματα, να χάσουν το εξάμηνο. Είδαμε γραμματείες υποστελεχωμένες, με σοβαρή αντικειμενική αδυναμία να λύσουν πρακτικά προβλήματα, όπως εγγραφές εξαμήνου, δηλώσεις μαθημάτων. Είδαμε έκτακτους διδάσκοντες να προσλαμβάνονται ένα μήνα πριν την εξεταστική, ενώ όλοι οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι και έκτακτοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Αυτό το μπάχαλο, που από ό,τι ξέρω έχει οδηγήσει και πολλούς από εσάς να λέτε το ΠΑΔΑ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αφρικής, έχει αιτίες και ενόχους και είναι η πραγματικότητα της αγοράς σε κάθε σχεδιασμό που γίνεται, όταν γίνεται και όπως γίνεται. Και επειδή η αγορά έχει τον πρώτο λόγο, ο σχεδιασμός βρίσκει το ένα συμφέρον της μεγάλης επιχείρησης απέναντι στο άλλο και οι φοιτητές να είναι στην απέξω. Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, η αγορά δεν καθορίζει μόνο το τι γίνεται μέσα στο ΠΑΔΑ, αλλά και τι γίνεται μετά το ΠΑΔΑ, τι γίνεται μετά το πτυχίο. Στόχος, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, είναι η διαμόρφωση πολλών κατηγοριών πτυχίων και αποφύτων, που συνεπάγεται πολλές και διαφορετικές σχέσεις εργασίας, με ατομική διαπραγμάτευση των όρων, με γενικευμένη συμπίεση των εργασιακών δικαιωμάτων προς τα κάτω. Αυτά όλα πάνε χέρι-χέρι με τη γενίκευση της αυτασφάλισης της εργασίας, με μπλοκάκι, με την κατάργηση στην πράξη κάθε έννοια συλλογικής σύμβασης και αντικατάστασής της με ατομικές συμβάσεις. Πάει χέρι-χέρι τελικά με την επαναφορά του νόμου Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας που έφερε τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό που ο Υπουργός Εργασίας τελικά θα ορίζει με μια υπουργική απόφαση στο ύψος που απαιτούν κάθε φορά οι εργοδότες. Γιατί τελικά αυτό είναι η αγορά. Πουλάω και αγοράζω εμπορεύματα που όταν δεν μας κάνουν μένουν στο ράφι, που σημαίνει πολύ απλά μένουν άνεργοι, καταστρέφονται. Κι ας είναι η πιο σημαντική παραγωγική δύναμη της κοινωνίας, ειδικά οι νέοι, που και όρεξη έχουν και πολλά να δώσουν. Και κατά τα άλλα, κλέβονται για το brain drain και άλλα πολλά. Όμως, αγαπητοί φίλοι, ας δούμε και μια άλλη πλευρά. Με την πανεπιστημιοποίηση ανοίγει ο δρόμος και για άλλες αντιδραστικές εξελίξεις
που ήταν στην ατζέντα παλιών κυβερνήσεων και τα κάνει τώρα πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ, στη στρατηγική του δηλαδή, χρόνια. Για παράδειγμα, με την επικείμενη συνένωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ρίχνεται ο σπόρος για προπτυχιακά με δίδακτρα, που φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας σπόρος που όταν θα ανθίσει, θα γενικευτούν στα υπόλοιπα ιδρύματα στο άμεσο μέλλον. Φυσικά, μέσα στα πλαίσια αυτά, της ανασφάλειας, της ανεργίας, ανοίγει και ένα άλλο ζήτημα, κάπως λογικό. Να υπάρχει ένας προβληματισμός, δηλαδή, για τα επαγγελματικά δικαιώματα, για τα προσόντα που πρέπει να μαζέψει ο νέος σήμερα. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η ΚΝΕ, δεν κουνάει το δάχτυλο στους νέους που αγωνιούν, που βάζουν από την τσέπη τους, οι οικογένειές τους, για να μαζέψουν κάποια προσόντα, πιστοποιητικά και άλλα πολλά. Αυτοί οι νέοι είναι μαζί μας, γιατί και εμείς, για σπουδές ποιότητας, για σπουδές αναβαθμισμένες, παλεύουμε. Θέλουμε όλη η απαραίτητη γνώση για το επάγγελμα να δίνεται μέσα στο πτυχίο. Το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι αυτές οι αγωνίες, οι προβληματισμοί, όχι μόνο δεν μας είναι ξένοι, αλλά είναι η βάση για να συζητήσουμε αυτόν τον κόσμο, να περπατήσουμε μαζί του τον δρόμο των διεκδικήσεων, όπως για παράδειγμα μια διεκδίκηση ανάμεσα στις πολλές είναι το αίτημα για δωρεά μεταπτυχιακά, για κατάργηση των διδάκτρων, σήμερα, εδώ και τώρα. Φυσικά, όσοι σηκώνουν τη συζήτηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν ευθύνες. Και εννοούμε τις κυβερνήσεις, του ΣΥΡΙΖΑ, τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, ειδικά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τις διάφορες ηγεσίες σε επαγγελματικούς φορείς. Ας δούμε λοιπόν την ουσία. Από τη στιγμή που γενικεύεται το προσοντολόγιο, βλέπετε και τις εξελίξεις που είχαμε το πρόσφατο νόμο για τον διορισμό των εκπαιδευτικών, και αποσυνδέεται πλήρως το πτυχίο από το επάγγελμα. Τα αποκαλούμενα επαγγελματικά δικαιώματα σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο κατακαιρματίζονται ακόμα παραπέρα. Στην ουσία τι περιγράφουν? Περιγράφουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στο επάγγελμα, όπως επίπεδα τεχνικής ευθύνης για τους μηχανικούς, διαβάθμιση λογιστικών βιβλίων στους λογιστές κτλ. Στις κατώτερες βαθμίδες, με ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα, θα βρίσκεται η πλέμπα, τα πρώην ΤΕΙ, απόφοιτοι κατάρτισης, διετών, νεαροί απόφοιτοι κτλ. Δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε κάθε επάγγελμα θα έχουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις και γραφεία του κάθε κλάδου, με όρους δηλαδή που θα μαζεύουν όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Παραδείγματος χάρη, μεγάλα τεχνικά γραφεία, εταιρείες λιπασμάτων, πιστοποίηση τροφίμων, μεγάλα λογιστικά γραφεία και άλλα. Και το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων έρχεται να δέσει με τις αλλαγές στα διάφορα προγράμματα σπουδών. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, η αναβάθμιση πάει σύννεφο. Με το πρόσχημα της αναβάθμισης σε πανεπιστημιακό πρόγραμμα, φεύγουν, για παράδειγμα, από τα προγράμματα σπουδών στο ΠΑΔΑ οι εξάμηνες πρακτικές ασκήσεις. Αλλού γίνονται τρίμηνες, αλλού επιλογής, αλλού εξαφανίζονται εντελώς. Σε καμιά περίπτωση, από τη δική μας πλευρά, δεν υπερασπιζόμαστε τον τρόπο και το χαρακτήρα των πρακτικών ασκήσεων μέχρι σήμερα. Άλλωστε, ως κόμμα έχουμε δώσει μάχες, έχουμε μαζί με τους φοιτητές, για ουσιαστική αναβάθμιση των πρακτικών ασκήσεων, σύνδεσή τους με το αντίστοιχο περιεχόμενο σπουδών, ένταξή τους με συστηματικό τρόπο μέσα στο πρόγραμμα σπουδών και όχι ως πάραγο, κατά τύχη δηλαδή, για πληρωμένες πρακτικές ασκήσεις με πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα του ασκούμενου. Αλήθεια όμως, ας θέσουμε το ερώτημα. Ποια λογική επιτάσσει να μειώνονται οι πρακτικές στο όνομα δήθεν ενός πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών? Μήπως δεν είναι απαραίτητη η επαφή με την παραγωγή, η τριβή με το αντικείμενο στην εφαρμογή του, η παρακολούθηση των θεωρητικών σπουδών στην πράξη, όπου και επαληθεύονται οι επιστημονικές θεωρίες? Στην πραγματικότητα, αυτό που δεν μας λένε είναι ότι οι πρακτικές κόβονται για λόγους υποχρηματοδότησης, γιατί δεν δίνονται λεφτά για να εξασφαλιστούν οι ελάχιστες αμοιβές των ασκούμενων. Την ίδια στιγμή, βέβαια, γενικεύονται μορφές μαθητείας,
Τα διαιτητή έρχονται για να υπηρετήσουν μια τέτοια προοπτική, προσφέροντας φτηνό ειδικευμένο ή ειδικευμένο δυναμικό στις μεγάλες εταιρείες κάθε κλάδου. Γενικεύεται στις ίδιες τις μεγάλες και μικρότερες εταιρείες η προσφορά ουσιαστικά απλήρωτης εργασίας, προκειμένου να μάθει, όπως λένε, ο απόφυτος στη δουλειά, δηλαδή στην πράξη τον στίβει ο εργοδότης για κανένα εξάμεινο μέχρι να έρθει ο επόμενος. Και στη συνέχεια αυτό το πράγμα να ανακυκλώνεται. Αυτή είναι άλλωστε η αγορά, στο όνομα της οποίας και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες και οι καθηγητές, αρκετοί από αυτούς, έχουν αναλάβει ρόλο μάνατζερ, πίνουν νερό στο όνομά της και μετά μας καλούν να τη δεχτούμε ως μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή είναι και η επιχειρηματικότητα που διδάσκεστε εσείς στα αμφιθέατρα. Αυτός είναι ο δρόμος, δηλαδή, ο νόμος της ζούγκλας, όπως ουσιαστικά μιλάμε, που διέπει την επιχειρηματική δράση και που επιβάλλεται σε κάθε εργαζόμενο και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Σφοδρότερο στις μεγάλες επιχειρήσεις, υπαρκτός όμως και στις μικρότερες εταιρείες, αντικειμενικά. Αγαπητοί φίλοι, με βάση και τα παραπάνω, που θεωρούμε ότι κι εσείς μπορείτε να εμπλουτίσετε και σήμερα, νομίζουμε ότι είναι καθαρό ποιος κερδίζει και ποιος χάνει τελικά από όλες αυτές τις εξελίξεις. Μας λένε ότι κερδίζουν τα ιδρύματα γιατί θα προκύψουν πιο ανταγωνιστικά προγράμματα και απόφοιτοι. Τι σημαίνει όμως ανταγωνιστικός απόφοιτος, ανταγωνιστικό τμήμα? Ανταγωνιστικός είναι αυτός που έχει εκπαιδευτεί να μαζεύει προσόντα αδιάφορο αν έχει πλήρη γνώση της επιστήμης του. Αυτό άλλωστε μπορεί να μην χρειάζεται κιόλας να είναι κοστοφόρο για το κράτος, για να τα παρέχει δηλαδή σε όλους αυτές τις γνώσεις, αυτά τα προσόντα, όπως είναι όμως ανάγκη και δυνατότητα των καιρών μας. Τελικά ανταγωνιστικός είναι αυτός που είναι φτηνός εργαζόμενος, προσαρμόσιμος, ευέλικτος, αυτός που σκέφτεται για λογαριασμό της επιχείρησης και όχι για τα δικαιώματά του, τα δικαιώματα των εργαζομένων δηλαδή και της τάξης στην οποία αντικειμενικά ανήκει. Ανταγωνιστικό τμήμα είναι αυτό που έχει ένα πρόγραμμα σπουδών κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της αγοράς, ακόμα και αν αυτά είναι πρόσκαιρα, συγκυριακά. Το ερώτημα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, παραμένει. Γίνονται τα ιδρύματα όντως ανώτατα? Εξισώνονται δηλαδή με άλλα υπάρχοντα πανεπιστημιακά ιδρύματα? Και ένα δεύτερο ερώτημα. Μήπως λύνεται το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας των αποφύτων, της ετεροαπασχόλησης? Σήμερα, η ανεργία των νέων έχει φτάσει σε τραγικά επίπεδα, το ξέρετε πολύ καλά. Ένα στους δύο επί της ουσίας είναι άνεργος. Μεγαλώνει η ανεργία και για τους νέους με υψηλή ειδίκευση. Ειδικά για τους απόφοιτους των ΤΕΙ. Το πρόβλημα παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι άραγε ζήτημα χαρακτήρα των πτυχίων τους, των σχολών που σπουδάζουν? Μας λένε δήθεν ότι άμα διατηρηθεί ο τεχνολογικός χαρακτήρας, θα είναι πιο εύκολο για τον απόφοιτο να αναζητάει δουλειά. Μα μέχρι τώρα τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας τους. Και τσάκιζε κόκαλα και η ανεργία, η ετεροαπασχόληση, η εγκατάλειψη των σπουδών. Μήπως, αν γίνει το πτυχίο πανεπιστημίου, θα βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση? Η ζωή δείχνει πως όχι. Το πρόβλημα της ανεργίας, ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους σήμερα, κλάδους που μάλιστα ήταν πιο δυναμικοί κάποια χρόνια πριν, όπως οι κατασκευές, τα οικονομικά, τα λογιστικά επαγγέλματα, τα γεωπονικά, δεν λύνεται με άξονα το χαρακτήρα των σπουδών ή του πτυχίου. Πολύ περισσότερο, οι εργασιακές σχέσεις, με τι όρους δηλαδή θα δουλεύει ο απόφοιτος, τι μισθό, τι ωράρια, αν θα είναι ασφαλισμένος, αν θα πληρώνεται υπερορίες, τι σύμβαση θα υπογράφει, δεν έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα των σπουδών του. Σε όλους τους κλάδους, με εξαίρεση κάποια στελέχη που η αστική τάξη τα κρατάει για δικά της, είναι δικά της τέκνα, οι μισθοί είναι αυτοί που ξέρουμε, ακόμα και με την υποτιθέμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, που ουσιαστικά από τα δίθεν 100 ευρώ που θα αυξηθεί, στην τσέπη θα μείνει και αν θα μείνει ένα εικοσάρικο. Και όλα αυτά βέβαια για πλήρες ωράριο μιλάμε, γιατί άμα υπολογίσουμε 4 ώρα εκπεριτροπής εργασίας, δεν μένει τίποτα στην τσέπη. Το πρόβλημα λοιπόν της ανεργίας είναι υπαρκτό και μάλιστα παραμένει και στη φάση της καπιταλιστικής ανάκαμψης, που μάλιστα και αυτή, από ό,τι βλέπετε και από ό,τι βλέπουμε όλοι, ανεμική είναι
και σήμερα πυκνώνουν ακόμα περισσότερο τα σύννεφα μιας νέας κρίσης και συγχρονισμένης σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη. Άλλωστε είναι καθαρό ότι και σε κλάδους που ανακάπτουν πάνε κάπως καλύτερα, που έχουν τεράστια κέρδη, ο τουρισμός, η ενέργεια, οι μισθοί, συνεχίζουν την κατρακύλα. Τίποτα δεν δόθηκε πίσω από αυτά που έκλεψαν από τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Κανένας εργαζόμενος σε κανένα κλάδο δεν εξαιρείται δηλαδή από τα μέτρα των μνημονίων, τα προαπαιτούμενα, τους εφαρμοστικούς νόμους. Φίλες και φίλοι, στα αμφιθέατρά σας, στις συζητήσεις σας, συχνά πυκνά ακούγεται ότι τώρα που γίνεται πανεπιστήμιο θα ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες της εργασίας, αυξάνονται οι προοπτικές, ανοίγει ο δρόμος για το εξωτερικό. Σας καλούν δηλαδή να πιστέψετε ότι θα αλλάξει η προοπτική της ζωής σας αν αντί να είσαστε στο επίπεδο 6β του πλαισίου προσόντων, θα γίνετε επίπεδο 6α. Την ίδια στιγμή που και ήδη δηλώνουν ότι αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν συνεπάγονται μισθολογικές ή άλλες εργασιακές μεταβολές, γίνονται απλά για να μπορούν να επιλέγουν οι εργοδότες αυτών που κάθε φορά έχουν ανάγκη με βάση τις απαιτήσεις της κερδοφορίας τους. Οι μηχανικοί τετραετών σπουδών σήμερα κατατάσσονται στο επίπεδο 6, το γνωστό επίπεδο bachelor. Οι μηχανικοί των πενταετών σπουδών κατατάσσονται στο επίπεδο 7, παίρνουν ένα ωραίο πτυχίο κορνίζα, που στην κλίμακα των πτυχίων έχει ανέβει ένα σκαλοπάτι. Καταρχάς, συνεχίζει να διατηρείται η διάκριση, διαιωνίζεται μάλιστα και βαθαίνει. Στην πορεία μπαίνουν και άλλες κατηγορίες πτυχίων, στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, αναγνωρίζονται με δέσμευση μάλιστα της σημερινής κυβέρνησης τα τριετή κολέγια, θα έχουμε έτσι και μηχανικούς από το ιδιωτικό Μητροπόλητα για παράδειγμα και από πτυχία τριετή του εξωτερικού. Και σε κάποιες ειδικότητες θα έχουμε πτυχία ακόμα και διετή, από τα νέα διετή προγράμματα που στείνονται. Αλλά μήπως ο μηχανικός πενταετούς φοίτησης δουλεύει σήμερα καλύτερα από αυτόν της τετραετούς φοίτησης? Ο λογιστής αντίστοιχα, ο γεωπόνος, μήπως αυτή το τετραετό σπουδών θα είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτούς των τριετών? Η πείρα απαντά σε αυτό. Όχι. Σήμερα αυτό που είχαν κάνει σημαία όλες οι παρατάξεις των υπόλοιπων κομμάτων, να εγγράφονται δηλαδή οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ και των ΤΕΗ σήμερα στις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις, έχει γίνει πράξη. Μήπως αυτό στην πράξη σημαίνει ισοτίμηση πτυχίων και αποφύτων? Σε καμιά περίπτωση. Ως κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το έχουμε επισημαίνει εδώ και χρόνια. Η πολυκατηγοριοποίηση είναι τελικά αντικειμενική ανάγκη αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που ζούμε. Είναι στο DNA του. Συνεχίζει να υπάρχει και μέσα στις επαγγελματικές ενώσεις, μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη διάκριση, αφού παγιώνονται και διευρύνονται οι διαφορετικές λίστες μελών και εργαζομένων. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε αποφύτους πανεπιστημίων, αποφύτους πρώην ΤΕΗ, παλιούς αποφύτους ΤΕΗ, που δεν εξισώνουν τα πτυχία τους, και πάει λέγοντας. Και για όλους αυτούς, το πτυχίο είναι άλλο ένα προσόν, μέσα στα τόσα που πρέπει να κυνηγήσουν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια δουλειά. Ο ηλεκτρονικός πρώην ΤΕΗ ή πληροφορικάριος πανεπιστημιακού πτυχίου και οι δύο χρειάζονται και την πιστοποίηση από τη Cisco για να δουλέψουν με καλύτερους όρους. Το κατόρθωμα λοιπόν, το πτυχίο να γίνει άλλο ένα χαρτί μέσα στο καλάθι που μαζεύει ο ανταγωνιστικός απόφυτος εργαζόμενος, είναι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στο δρόμο βέβαια που χάραξαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αγαπητοί φίλοι, υπάρχει και μια άλλη σοβαρή πλευρά. Είναι το ζήτημα της ενίσχυσης των υποδομών, του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού. Δεν είναι δευτερεύω ζήτημα. Τα ΤΕΗ ιδιαίτερα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα έλλειψης συντακτικού προσωπικού. Και το παντά σήμερα. Τόσα χρόνια αυτός ο κόσμος στηρίζει τη λειτουργία σε συντριπτικό βαθμό στη δουλειά. Αυτή η δουλειά στηρίζεται δηλαδή στη δουλειά των συμβασιούχων, των ορομιστείων, των εκτάκτων, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε ακόμα και το 80% των διδασκόντων. Πρόκειται για διδάσκοντες, περιφερόμενους, με ιδιαίτερα αυξημένο το πρόβλημα στα περιφερειακά ΤΕΗ. Παλεύουν να καλύψουν ώρες, μένουν απλήρωτοι για μήνες, υπογράφουν συμβάσεις τετράμινες πολλές φορές
και αντικειμενικά η διδασκαλία δεν αποτελεί τη μοναδική τους απασχόληση. Με τις νέες δομές παραμένουν στον αέρα. Οι περισσότεροι από αυτούς υπέγραψαν συμβάσεις πριν 1-2 μήνες, ενώ παραμένουν απλήρωτοι από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς με το πρόσχημα της κάλυψης των αναδρομικών των ΔΕΠ. Γίνονται έτσι, άλλη μια φορά μπαλάκι, ανάμεσα σε κυβέρνηση και διοικήσεις, ένα έργο που πραγματικά το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να επαναλαμβάνεται. Με την ίδρυση του ΠΑΔΑ, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα περάσουν από νέες αξιολογήσεις όχι μόνο οι συμβασιούχοι, αλλά και οι μόνιμοι διδάσκοντες, το ειδικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι. Και όλοι γνωρίζουμε πλέον με τι κριτήρια γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις, που φυσικά κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκά είναι. Λαμβάνεται υπόψη η προσέλκυση προγραμμάτων, η διάθεση για κινητικότητα του διδάσκοντα, η ερευνητική του δραστηριότητα σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Με λίγα λόγια, πού χρόνος για ουσιαστική μορφωτική σχέση με τους φοιτητές, όταν έχεις το νου σου να πουλήσεις το αποτέλεσμα της έρευνάς σου σε επιχειρήσεις. Αγαπητοί φίλοι, άφησα τελευταίο κάτι το οποίο δεν είναι τελευταίο για μας, όμως αυτό που άφησε τελευταίο και η κυβέρνηση και επιβεβαιώνει ουσιαστικά πόσο ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα σπουδών. Είναι το ζήτημα αυτό ακριβώς. Τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό που καθορίζει το τι επιστήμονες, τι απόφοιτοι, τι επαγγελματίες τελικά βγαίνουν από τα ανώτατα ιδρύματα. Καταρχήν, και στο ΠΑΔΑ και στα υπόλοιπα νέα ιδρύματα, η συζήτηση για το περιεχόμενο των σπουδών, η πιο σοβαρή από όλες, έρχεται πάντα τελευταία. Πρώτα συζήτησαν με ποιες επιχειρήσεις θα κάνουν business, πόσο θα ωφεληθούν οι τοπικοί επιχειρηματίες και μετά τι είναι αυτό που θα σπουδάζουν οι φοιτητές. Και αυτή η συζήτηση έχει περάσει εξ ολοκλήρου στα τμήματα. Προφανώς οι διδάσκοντες και οι διοικήσεις πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο. Αλλά ρωτάμε εμείς, μήπως δεν πρέπει να υπάρχει μια γενική αρχή με την οποία συγκροτούνται τα προγράμματα σπουδών, που να υπακούει σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στις εξελίξεις κάθε επιστήμης, κάθε αντικειμένου? Εμείς λέμε ναι, πρέπει να υπάρχει και να υπακούει στις σύγχρονες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, στις εξελίξεις επιστήμης και όχι στο κέρδος των μονοπωλίων. Τόσα χρόνια παρακολουθούμε συνεχώς συζητήσεις για τα προγράμματα σπουδών και πραγματικά τα κριτήρια όλο και περισσότερο γίνονται, δένονται με τους στόχους της αγοράς, αγνοώντας πολλές φορές ή και ερχόμενα ακριβώς σε αντίθεση με τα ίδια τα δεδομένα της επιστήμης. Κόβονται μαθήματα, θεωρητικά και εργαστήρια, τα είδαμε πιο πριν, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές να τα διδάξουν. Προσθέτονται άλλα, γιατί αυτό ζητάει πρόσκαιρα η αγορά. Μπαίνουν σιλίδι μαθήματα επιχειρηματικότητας, διοίκησης επιχειρήσεων, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία που διαπνέει σήμερα κάθε επιστήμη και τη διδασκαλία της. Δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει τους εργοδότες και την τάξη του σήμερα είναι πώς θα εκπαιδεύσουν ένα δυναμικό να σκέφτεται αποκλειστικά για το καλό της επιχείρησης, που όχι μόνο δεν είναι δικιά του, αλλά το καταπιέζει, τον εκμεταλλεύεται. Και να σκέφτεται έτσι, χωρίς να συνειδητοποιεί την αντίφαση. Πώς γίνεται εγώ να πασχίζω για το καλό της επιχείρησης που με καταδυναστεύει? Γι' αυτό άλλωστε έχουμε το φαινόμενο σχολές με ίδια αντικείμενα να έχουν διαφορετικά προγράμματα σπουδών. Όσο ενισχύεται η σύνδεση των ιδρυμάτων με τις τοπικές μεγάλες επιχειρήσεις και τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου αναπεριφέρεια. Κοιτάξτε για παράδειγμα τα τμήματα της ΔΟ, πόσο στενά δένονται με την ναυτιλιακή κατεύθυνση και τις ορέξεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Ή το τμήμα του τουρισμού, που σαφώς αποκτά νέες ελκυστικές για τους επιχειρηματίες κατευθύνσεις, όπως ο ιατρικός και ο αρχαιολογικός τουρισμός. Θα πει κάποιος, συμφέρει τους φοιτητές να διδάσκονται αυτά που θέλουν οι επιχειρηματίες. Η πραγματικότητα όμως, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι καθόλου έτσι. Καταρχήν, γιατί τα επενδυτικά ενδιαφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων αλλάζουν συνεχώς. Κυνηγούν συνεχώς τα μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας. Σήμερα μπορεί να είναι η λεγόμενη ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, μετά ο αρχαιολογικός και ιατρικός τουρισμός, η κάναβη, οι οργανικές ίνες στην κλωστεφατουργία, το ακούσαμε και αυτό, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θέλουν ένα επιστημονικό δυναμικό κινητικό, να μετακινείται δηλαδή συνεχώς και στις σπουδές του, να μαζεύει καταρτήσεις, που τις πληρώνει από την τσέπη του μάλιστα, και να κυνηγά πιστοποιητικά εκεί που το χρειάζονται οι επιχειρηματίες. Περιορίζοντας όμως το μορφωτικό περιεχόμενο των σπουδών, τη σφαιρική δηλαδή γνώση της επιστήμης,
Έτσι, αυτόματα περιορίζεται και η δυνατότητα του κάθε επιστήμονα, του κάθε επαγγελματία να αντιλαμβάνεται την κοινωνική χρησιμότητα της επιστήμης του, να μπορεί να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις. Τελικά ο εργαζόμενος εξαρτάται ακόμα πιο στενά από τις επιχειρήσεις. Και όταν αλλάξουν κάποια από αυτά που η επιχείρηση δουλεύει, τα μέσα παραγωγής, τις πατέντες, οτιδήποτε, έχει αυτός ευθύνη για να προσαρμοστεί, να επιμορφωθεί στα νέα δεδομένα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, την κατάσταση δεν την παρουσιάζουμε για να μαυρίσει η ψυχή μας. Η πείρα δείχνει ότι μπορούμε να μετρήσουμε νίκες, μικρές ίσως στην αρχή, να καθυστερούμε, να βάλουμε εμπόδια. Όμως χωρίς αυτές τις μάχες, πώς θα δώσουμε άλλες πιο μεγάλες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, για παράδειγμα, πάλεψε, τοποθετήθηκε συγκεκριμένα με ερωτήσεις στη Βουλή, όπως για παράδειγμα για τα άμεσα προβλήματα του ΠΑΔΑ, για τα ζητήματα των φοιτητών, για τα ζητήματα του διδακτικού προσωπικού, αλλά ακόμα και για τους απόφοιτους, με δύο ερωτήσεις στη Βουλή, με δύο τροπολογίες που δύο φορές κάναμε στη Βουλή και τις δύο φορές η κυβέρνηση τις απέρριψε, κυρίως όμως με τη δράση των κομμουνιστών, τους συλλόγους φοιτητών, στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Επιβεβαιωθήκαμε. Και αυτό μας φορτώνει με μεγαλύτερες ευθύνες. Όχι μόνο να προβλέπουμε σωστά, αλλά να είμαστε πιο ικανοί, πιο πολλοί, πιο αποτελεσματικοί. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Σε μια οικονομία που κριτήριο οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η μεγιστοποίηση της κοινωνικής πρόοδου, δεν υπάρχουν ούτε επιστήμονες περιττοί, ούτε άνθρωποι που πλεονάζουν, ούτε επιστήμες περιττές. Υπάρχουν εκατοντάδες πράγματα για τα οποία η συμβολή τους είναι πολύτιμη, είναι απαραίτητη. Γενικότερα, αν επιδιώκουμε την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, χρειαζόμαστε πληθώρα μορφωμένων τεχνικών, εργαζομένων, επιστημόνων που θα αναλάβουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας στην παραγωγή. Σε μια τέτοια κοινωνία, η ανώτατη εκπαίδευση και η επιστήμη αναπτύσσεται χωρίς τα δεσμά του κεφαλαίου. Σε μια τέτοια κοινωνία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζωτική ανάγκη οι νέοι να παίρνουν ολόπλευρη επιστημονική μόρφωση και το πτυχίο να σου δίνει όλη τη μόρφωση, τη γνώση που χρειάζεται για να ασκήσεις το επάγγελμά σου. Σήμερα είναι επίκαιρο. Βγαίνει η απόλυτη συζήτηση για τη διαπραγμάτευση των όρων πώλησης της εργατικής δύναμης, απόλυτη συζήτηση και των εξελίξεων στο ΠΑΔΑ, ότι η νεολαία πρέπει να σκεφτεί εκτός των τυχών, αν θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της. Εμείς ακόμα, χωρίς να κρύψουμε λόγια, λέμε ξεκάθαρα ότι η προοπτική βρίσκεται στη ρήξη, στην καθημερινή ρήξη. Δεν παραπέμπουμε τη λύση των προβλημάτων σε ένα απότερο μέλλον όταν το λέμε αυτό. Παλεύουμε σήμερα ώστε να υπάρχουν κατακτήσεις, αξιοποιώντας όλες τις μορφές δράσης, πρωτοβουλίες, ανάπτυξη προβλημάτων. Το κύριο σήμερα είναι να ενισχυθεί η νεανική λαϊκή αντιπολίτευση που θα μπορεί να βάζει εμπόδια στη λέλαπα, να επιβάλλει παραχωρήσεις και αυτό απαιτεί ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος παντού. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε εσάς που προβληματίζεστε, που αγωνιάτε για το μέλλον σας, σε όλους εσάς που μπορεί να μην συμφωνείτε σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με την ΚΝΕ. Όμως αναγνωρίζετε ότι αν δεν υπήρχαν οι κομμουνιστές, δεν θα κουνιόταν φύλο, δεν θα υπήρχαν αντιστάσεις, αγώνες. Απευθυνόμαστε σε εσάς που κυριολεκτικά αειδιάζετε με τα πηγενέλα βουλευτών και πολιτικών παραγόντων που δείχνουν την αγάπη τους για την καρέκλα, αλλά κυρίως ότι είναι τόσο κοντά στην πολιτική τους που οι γέφυρές τους είναι πάντα ανοιχτές. Σας λέμε λοιπόν ότι και με αφορμή τη συζήτηση για το ΠΑΔΑ, την εργασιακή προοπτική, είναι ευκαιρία να ανοίξει μια συνολικότερη συζήτηση. Μια συνολικότερη συζήτηση η οποία θεωρούμε ότι μπορεί να εκφραστεί και στις επόμενες εκλογές που θα είναι πολλές εκλογικές μάχες, ξεκινώντας από τις φοιτητικές εκλογές εδώ, τις τοπικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και το ενδεχόμενο το σοβαρό των βουλευτικών εκλογών μέσα σε αυτή τη χρονιά. Γι' αυτό λέμε ότι η ψήφος, η στήριξη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι επιλογή συνέπειας κόντρα στην κοροϊδία, επιλογή αλήθειας κόντρα στα ψέματα. Δεσμευόμαστε ότι ποτέ δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ότι δεν θα θέσουμε ποτέ ως προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αναγκών των πολλών τις αντοχές της οικονομίας,
Δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τις αντοχές της οικονομίας που δουλεύει για τα κέρδη των λίγων. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού. Να βάλουμε τέλος στο άλλη μια φορά από τα ίδια. Ειδικά οι νέοι που ψηφίζουν πρώτη φορά και είναι αρκετοί και μέσα στο παδά. Πρέπει να στείλουν μήνυμα. Να φοβήσουν όλους αυτούς που αποφασίζουν για αυτούς χωρίς αυτούς. Για να σκέφτονται δύο και τρεις φορές οποιαδήποτε απόφαση στρέφεται ενάντια στην νεολαία, ενάντια στους νέους που σπουδάζουν, στους νέους των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί τελικά συντήρηση είναι αυτό που ζούμε και πρόοδος είναι ο αγώνας για τη ζωή που μας αξίζει. Και μας αξίζουν πολλά, γιατί είμαστε εμείς οι δημιουργοί του πλούτου και εμείς πρέπει να τον χαρούμε. Ευχαριστώ.